Και τώρα το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου. Φίλες και φίλοι, πέρασαν ήδη 2 εβδομάδες από τη μεγάλη εθνική τραγωδία και όμως ακόμη συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία, προκαλώντας παράλληλα σοβαρές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα κατέδειξε με έναν καταλυτικά τραγικό τρόπο πως στην πολιτική υπάρχουν πάντα αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί να ανατρέψουν ακόμα και τους καλύτερα οργανωμένους σχεδιασμούς. Όταν πριν από πολλά χρόνια ένας πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μακμάλαν, ρωτήθηκε τι είναι αυτό που μπορεί ενδεχομένως να αποσταθεροποιήσει μια κυβέρνηση, η απάντηση που έδωσε έχει μείνει στην ιστορία. Τα γεγονότα, αγαπητέ μου, τα γεγονότα, απάντησε. Στη χώρα μας αυτό το γεγονός έμελε να είναι τραγικό και να συμβεί σε ένα πολιτικά κρίσιμο χρονικά σημείο, μόλις μερικές εβδομάδες πριν τις εκλογές. Γι' αυτό τροποποιείται ο κυβερνητικός σχεδιασμός και πλέον οι εκλογές μετατίθενται για μετά το Πάσχα με ανοιχτές όλες τις ημερομηνίες. Η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, χωρίς καμιά αμφιβολία βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, αδυνατώντας να δώσει πιστικές απαντήσεις πρωτίστως στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Το πολύ νεκρό αυτό δυστύχημα δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συγκριθεί με άλλες κρίσεις των τελευταίων χρόνων, όπως οι μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021, η περσινή μεγάλη χιονόπτωση στην Αθήνα ή ακόμα και η κρίση της πανδημίας, τις οποίες η κυβέρνηση κατάφερε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να διαχειριστεί χωρίς μεγάλο πολιτικό κόστος. Το συγκεκριμένο όμως τραγικό γεγονός έχει τελείως άλλα χαρακτηριστικά, καθώς πλήττει τον πυρήνα της πολιτικής και των υποσχέσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη για αποτελεσματικότητα του επιτελικού κράτους και για βαθιές μεταρρυθμίσεις. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, μια μερίδα προβεβλημένων δημοσιογράφων επιχειρεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά το δυστύχημα, για λογαριασμό βεβαίως της κυβέρνησης, και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Όμως έχω την αίσθηση ότι αυτή η προσπάθεια φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα, εξοργίζοντας περισσότερο τους πολίτες. Η επίκληση, παραδείγματος χάρη, των διαχρονικών ευθυνών του πολιτικού συστήματος και των κακοδαιμονιών του ελληνικού κράτους είναι μέθοδος ελαχιστοποίησης των κυβερνητικών ευθυνών και στοχεύει στο μη καταλογισμό τους. Πώς να δικαιολογήσουν, παραδείγματος χάρη, ότι 4 χρόνια δεν ήταν αρκετά για το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη να διασφαλίσει την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Μπορεί βεβαίως ο Πρωθυπουργός να ζήτησε συγγνώμη, όπως έκανε πρόσφατα και στην περίπτωση των υποκλοπών. Όμως όσο αυτή η συγγνώμη δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένες πράξεις που να διορθώνουν τους λόγους για τους οποίους υπόθηκε, δεν μπορεί να εκλειφθεί ως ειλικρινής. Όπως και η πολιτική ευθύνη που ανέλαβε δεν συνάδει με την επιχείρηση συμψηφισμού και της διάχυσης των ευθυνών. Το φταίμε όλοι για την τραγωδία ισοδυναμεί με το «δε φταίει κανείς». Το ίδιο η παρέτηση και τα δάκρυα του αρμόδιου Υπουργού Υποδομών μοιάζουν υποκριτικά, όσο επιμένει να είναι και πάλι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές. Υποκρύπτει επικοινωνιακούς χειρισμούς μέχρι να εκτονωθεί η λαϊκή οργή και αγανάκτηση. Κανείς δεν λησμονεί άλλωστε ότι ο κύριος Καραμαλής λίγες μέρες πριν στη Βουλή έψεγε τους συναδέλφους του βουλευτές της αντιπολίτευσης που έθεταν το θέμα ασφάλειας των σιδηροδρόμων
κατηγορώντας τους ότι αυτό που κάνουν είναι υπονομευτικό. Φίλες και φίλοι, σε όλη τη χώρα οι πολίτες συνεχίζουν να βγαίνουν μαζικά και αυθόρμητα στους δρόμους και να διαδηλώνουν για το έγκλημα. Το βασικό τους αίτημα είναι να χυθεί άπλετο φως και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Βροντοφωνάζουν ένα μεγάλο γιατί και απαιτούν λύσεις που θα κάνουν το ποτέ ξανά να μην μείνει γράμμα κενό. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας που μέχρι σήμερα δείχνει μουδιασμένο και ανήμπορο να σηκώσει το βάρος του πολύ νεκρού δυστυχήματος οφείλει να σταθεί στο ύψος που απαιτούν οι περιστάσεις. Ούτε οι μεν να καταφεύγουν σε επικοινωνιακή διαχείριση κάνοντας τους πολιτικούς υπολογισμούς τους με βάση τις δημοσκοπήσεις, ούτε οι δε να επιχειρούν να πάρουν ρεβάνς για το πώς αντιμετωπίστηκαν από την τότε αντιπολίτευση άλλα πολύ νεκρά συμβάντα. Πολύ περισσότερο κανείς δεν δικαιούται να προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά και κομματικά τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση των πολιτών και ιδιαίτερα της νεολαίας. Αυτό που κατά τη γνώμη μου, φίλες και φίλοι, οφείλουν να κάνουν όλα τα κόμματα είναι αφενός να αναλάβουν εμπράκτως τις ευθύνες που τους αναλογούν, γιατί όπως σωστά υπόθηκε, για αυτή την τραγωδία δεν φταίει ούτε η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα. Φταίνε όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Καλή σας μέρα. Ήταν το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου.